Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, ούτε τους πολιτικούς αρχηγούς ούτε καν το Κισέα, έστειλε όπλα στην Ουκρανία γιατί, όπως ισχυρίστηκε, υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Συγκεκριμένα είχε πει για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Δεν διαβουλεύομαι για να πάρω αυτές τις αποφάσεις, ούτε ζητώ τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης. Με αυτόν τον τρόπο είχε δικαιολογήσει την απόφαση του να μην ρωτήσει κανένα για την αποστολή όπλων στο καθεστώς του Κιέβου, κάτι που μετέτρεψε την Ελλάδα σε εχθρική χώρα της Ρωσίας. Ο Πρωθυπουργός επίσης είπε ψέματα για τη δίθεν ευρωπαϊκή απόφαση που επέβαλε την αποστολή θανατηφόρου πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Όπως αποκαλύπτει το ντοκουμέντο, οι δύο σχετικές αποφάσεις που εξέδωσε στις 28 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπουν πουθενά την υποχρέωση αποστολής θανατηφόρου πολεμικού υλικού προς την Ουκρανία. Σύμφωνα με αυτές τις δύο αποφάσεις, ο αρμόδιος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόσφερε όπλα στον Ουκρανικό στρατό, αλλά τα κονδύλια για την προμήθειά τους. Με τον τρόπο αυτό, το κάθε κράτος μέλος μπορούσε να αποφύγει πιθανή διπλωματική εμπλοκή με τη Ρωσία, ενώ επίσης προβλέπεται επιπλέον συνδρομή 50 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία χρηματοδοτεί την παροχή εξοπλισμού και προμηθειών που δεν είναι θανατηφόρα, όπως εξοπλισμός ατομικής προστασίας, κυβότια πρώτων βοηθειών και καύσιμα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ποια είναι λοιπόν η απόφαση που επικαλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης?